Σε ένας Άγιος που έζησε στον 4ο αιώνα, έζησε στην Ιταλία, μαρτύρησε στο Τέρνι και εικάζεται ότι είναι ή Έλληνας ή ελληνικής καταγωγής. Η πιο παλαιά αρχαία απεικόνισή του σε τοιχογραφία ναού βρίσκεται στον ναό της Σάντα Μαρία Αντίκουα στη Ρώμη, που σημαίνει Παναγία η Παλαιά, ο οποίος ήταν ο ναός όπου εκκλησιαζόταν η ελληνική παρικία της Ρώμης. Και μάλιστα διασώζεται αυτή η απεικόνισή του, αυτή η τοιχογραφία, με την προσωνυμία Άγιος Βαλεντίνος Μάρτης στα ελληνικά. Άρα πολύ πιθανό να ήταν λοιπόν Έλληνας ή ελληνικής καταγωγής. Και αυτό βέβαια μας τιμάει όλους όσοι είμαστε Έλληνες, ώστε αυτός ο προστάτης του έρωτα να ήταν όντως και από τη δική μας φυλή και το δικό μας έθνος.